Και εδώ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης οι επιστήμονες διαβάζουν το DNA των ελληνικών δασών και παρουσιάζει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πάμε να πούμε την καλημέρα μας στον καθηγητή δασολογίας στο Αριστοτέλειο, κύριος Ραβανόπουλος. Τον βλέπουμε ήδη. Τι κάνετε, κύριε καθηγητά, πώς είστε? Γεια σας, κύριε καθηγητά. Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους τηλεθεατές σας. Νωρίτερα ήμασταν στο Σίγρη και βλέπαμε τα απολιθωμένα τους κορμούς που έχουν βρει, που έχουν εντοπίσει εκεί, που κρύβουν ιστορία εκατομμυρίων ετών. Εσείς ψάχνετε με έναν άλλον τρόπο. Διαβάζετε με ένα διαφορετικό τρόπο τα δέντρα, διαβάζετε το DNA των δέντρων των ελληνικών δασών. Τι σας λέει το DNA αυτό, κύριε καθηγητά? Λοιπόν, καταρχήν μας λέει ότι έχουμε μια απρόσκοπτη εξέλιξη από την περίοδο που υπήρχε το απολιθωμένο δάσος στο Σίγρη και ήταν ζωντανό δάσος μέχρι σήμερα. Στο Σίγρη υπάρχουν οι πρωτοπευκίδες, για παράδειγμα, πρόγονα είδη πεύκων. Και όπως ξέρετε, η Ελλάδα έχει πάρα πολλά είδη πεύκων σήμερα. Είναι μεταξύ των ειδών που μελετάμε. Στη δουλειά αυτή μελετήσαμε 12 δασικά είδη, εκ των οποίων τα 10 φύονται στη χώρα, διότι το πρόγραμμα είχε πανευρωπαϊκή κλίμακα. Και αυτό το οποίο μπορώ να πω έτσι πάρα πολύ σύντομα είναι ότι διαπιστώσαμε τόσο ότι έχουμε πάρα πολύ υψηλή γενετική ποικιλότητα, όσο και το ότι οι ελληνικοί πληθυσμοί γενικά παρουσιάζουν επίσης πάρα πολύ υψηλή γενετική ποικιλότητα και γενετική διαφοροποίηση, δηλαδή ο ένας πληθυσμός διαφέρει πολύ από τον άλλον, κάποια στοιχεία που είναι πάρα πολύ σημαντικά, τόσο για την προστασία των βιολογικών πόρων, της βιοποικιλότητας στην Ελλάδα, όσο και έχουν πολύ μεγάλη σημασία τα ελληνικά δάση για όλη την Ευρώπη. Άρα δεν έχουμε μονότονα δάση, έτσι, με συγκεκριμένα δέντρα. Έχουμε μεγάλη ποικιλία ανάλογα με τις περιοχές. Έτσι. Αυτό καταλαβαίνουμε από αυτό που μας λέτε. Βεβαίως. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία σε είδη και σε κάθε είδος μέσα έχουμε υψηλή γενετική ποικιλότητα. Έχουμε δηλαδή μια πολύ ευρεία γενετική βάση. Έχουμε πάρα πολλά διαφορετικά γονίδια και αλληλόμορφα. Και αυτή η ιδιότητα δίνει ένα είδος ασπίδας στα δικά μας τα δάση έναντι της κλιματικής αλλαγής. Δηλαδή έχουμε ένα μεγάλο μειονέκτημα στο ότι η κλιματική αλλαγή αναμένουμε θεωρητικά τουλάχιστον να χτυπήσει πρώτα στην Νότια Ευρώπη, στη Μεσογειακή Ευρώπη. Αυτό είναι το μειονέκτημα. Αλλά έχουμε και ένα πλεονέκτημα, το ότι τα δάση μας έχουν πάρα πολύ υψηλή γενετική ποικιλότητα και βιοποικιλότητα εν γέννη, η οποία θα τα βοηθήσει πάρα πολύ να τα απεξέλθουν σε αυτά τα δύσκολα χρόνια που έρχονται λόγω της κλιματικής αλλαγής. Αυτή η χαρτογράφηση μας βοηθάει καθόλου την επόμενη μέρα μιας πυρκαγιάς, όπου έχουμε μια τεράστια έκταση που θα θέλαμε πάρα πολύ να ξαναδημιουργηθεί δάσος? Μας βοηθάει. Σε αρκετές περιπτώσεις, βέβαια, στις νότιες περιοχές, στις παραθαλάσσιες περιοχές, έχουμε πυρόφυλλα δάση, δηλαδή δάση τα οποία μπορούν να αναγεννηθούν μόνο τους μετά την πυρκαγιά. Αλλά αν δεν συμβεί αυτό, για πολλούς λόγους, ή αν πάμε έχουμε πυρκαγιές που όλο και συχνότερα έχουμε σε πιο υψηλά δάση, στα ορεινά, όπου εκεί πέρα δεν μπορούν να αναγεννηθούν άμεσα, θα αναγκαστούμε να φυτέψουμε, να κάνουμε αναδασώσεις. Και το μεγάλο στοίχημα και ερώτημα είναι τι είδους γενετικό υλικό θα χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε αυτές τις αναδασώσεις. Διότι δεν μπορούμε να πάμε να βάλουμε τυχαίο υλικό, ιδίως τώρα που ζούμε σε ένα περιβάλλον κλιματικής αλλαγής. Η έρευνα μας λοιπόν μας έχει δείξει ποιοι πληθυσμοί μοιάζουν, ποιοι διαφέρουν. Πάντως αυτή την πληροφόρηση, κύριε καθηγητά, από ό,τι φαίνεται την έχετε πλέον, έτσι, με τη δουλειά που κάνετε. Κοιτάξτε, αυτή η γνώση εξελίσσεται τα τελευταία 30-40 χρόνια. Αλλά η διαφορά της δουλειάς που κάναμε σήμερα και για την οποία πήραμε και ένα μεγάλο ευρωπαϊκό βραβείο έχει να κάνει με την ακρίβεια των μετρήσεων που μπορούμε να κάνουμε. Δηλαδή, πλέον αλληλουχούμε το γενετικό υλικό, όπως τώρα ψάχνουμε στο COVID, για παράδειγμα, να βρούμε μεταλλάξεις με μια αντίστοιχη διαδικασία. Έτσι, η ακρίβεια των δεδομένων που έχουμε έχει εκτοξευτεί. Να σκεφτείτε ότι όταν έκανα το διδακτορικό μου πριν από 30 χρόνια, μελετούσα 12 γονιδιακές θέσεις, 12 γονίδια δηλαδή, και σήμερα έχουμε φτάσει να μετράμε στο έργο αυτό μέχρι και 260.000. Μάλιστα. Οπότε, καταλαβαίνετε, η ακρίβεια είναι πλέον εκπληκτική. Και οι προβλέψεις μας μπορεί να είναι πολύ πιο κοντά. Και η πληροφορία πολύ πιο συγκεκριμένη. Κύριε καθηγητά, κάτι τελευταίο θα ήθελα να σας ρωτήσω, το οποίο μπορεί να μην σχετίζεται έτσι ξεκάθαρα με το θέμα. Ενόχληση από κάποιον Δήμο, έτσι, το τμήμα δασολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έχει για το τι δέντρα θα πρέπει να φυτευτούν μέσα στον αστικό ιστό? Υπάρχουν διαφόρων ειδών επαφές και συνεργασίες. Αλλά αυτό που έχω να πω είναι ότι δεν έχουν λάβει ακόμη κάποιο είδους έτσι θεσμοθετημένη μορφή. Δηλαδή γίνονται πάντα σε συνεργασία κάποιου φορέα με κάποιο συνάδελφο,
με το τμήμα. Αλλά αυτό που θα έπρεπε να συμβεί, κατά την άποψή μου, είναι να υπάρξει μια θεσμοθετημένη διαδικασία όπου η Ένωση Δήμων, πλέον, η Γενική Διεύθυνση Δασών μιλάνε επίσημα με το τμήμα, με τους συναδέλφους που έχουν την αντίστοιχη γνώση, για να έχουμε ένα σωστό και ολοκληρωμένο και με προδιαγραφές σχέδιο επιλογής του αναδοστικού υλικού και του φυτευτικού υλικού για τις πόλεις. Γιατί η γνώση υπάρχει. Ευχαριστούμε θερμά. Την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά. Το θέμα είναι να την χρησιμοποιούμε κιόλας.